7ου κατά σειρά Mad Walk στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξεφασκία στο Ελληνικό με παρουσιαστές τον Γιώργο Μαζονάκη και τη Μέρη Σνατσάκη, βρέθηκε χθες βράδυ η κάμερα του Happy Day. Όπως κάθε χρόνο, καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας συνυπήρξαν με αγαπημένους καλλιτέχνες στο πιο ξεχωριστό event που συνδυάζει ανατρεπτικά live performance με πρωτότυπα fashion shows. Να πάρεις και μέρος λίγο και ως μοντέλο. Εγώ τραγουδάω, δεν κάνω κάτι άλλο. Θα περπατάω μαζί με τα μοντέλα, εγώ, με το μικρόφωνο στο χέρι. Αυτό το πράγμα με τα φτερά, πόσο ζυγίζει, είναι βαρύ. Το πιο βαρύ δεν είναι τα φτερά, είναι ότι το πιάσαμε με κάτι τσιμπίδια τόσο πολύ για να μην μου φύγει με τον αέρα, με το περπάτημα, γιατί είχε ένα βάρος όπως καταλαβαίνεις, που τώρα έχει αρχίσει και κατεβαίνει το μούδιασμα από πάνω προς τα κάτω. Ο Δημήτρης του είπε πως θα βγει. Το είδε το κόρμα και το είχε δει σε φωτογραφία. Δεν λέει τίποτα ο Δημήτρης, δεν έχει τέτοια θέματα όπως είδες, οπότε... Ρέφεσαι. Συνέχεια λίγο, αλλά το όχι. Ο Χρήστος είπε τίποτα, σε είδε... Ναι ρε γάμο, δεν μπορώ να σου πω τι μου είπε. Τέλεια πράγματα. Είχανε γράψει ότι η σχέση σας είναι σε κρίση. Όχι, δεν διαβάζω έτσι. Εντάξει. Έβαλε το δάχτυλο στην πρίζα. Θα μπορούσα να έχω βάλει το δάχτυλο στην πρίζα. Το θέμα είναι πώς κατεβαίνει αυτό το μαλλί. Και όποιος θα το χτενίσει έχει το πρόβλημα. Εγώ άντε. Γιατί δεν πας έτσι αύριο εκπομπή. Έτσι θα πάω. Γιατί θέλω να προκαλέσω τον Δημήτρη Παπανότα να δω τι θα μπει το στόμα του. Όταν φαντάζομαι. Και στον καθρέφτη έτσι, ποια σου θύμισε. Μου θύμισα την Τάμτα. Έχεις καθόλου άγχος με όλα αυτά τα σεξ, ξέρεις, να είσαι πάντα σε φόρμα, να μπορείς να τα στηρίζεις. Και αν εννοείς τώρα μικρά πραγματάκια που κάθε γυναίκα που θα ήθελε να κάνει κάποια πράγματα, γυμναστική, κοιλιακούς και αυτά, δεν νομίζω ότι άγχος, για μένα τουλάχιστον δεν είναι άγχος ακόμα. Και μετά μπορεί να είναι. Σε κάποια χρόνια μπορεί. Προσέχεις καθημερινά. Μου λένε ότι με μισούν όλες, αλλά δεν προσπαθώ να... Όχι, δεν προσπαθώ να χάσω, αλήθεια είναι. Προσπαθώ να είμαι στη φόρμα και να μην χάσω τη γυμναστική μου και να τρώω πολύ για να μην χάσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, να διευκρινίσω γιατί μην μετά πουν κάτι. Είναι ότι γενικώς το καλούπι μου είναι έτσι και έχω καλό μεταβολισμό, οπότε χρειάζομαι πολύ φαγητό για να... Φανεί και η γυμναστική. Θέλω να μας ξεχνάς από την ανάποδη κάποια στιγμή, δηλαδή να βάλεις κάτι ας πούμε πολύ κλειστό, πολύ που να μην... Ξέρετε τι, θα σας πω τι γίνεται. Δεν είναι ότι δεν έχω βγει και δεν με έχετε δει πολλές φορές ντυμένη έτσι όπως λες, απλά αυτές, ακριβώς αυτές, περνάνε απαρατήρητες. Πόσα είναι? 300.000 κρίσταλα, ναι. Σαν με κλέψουν εμένα από σήμερα, κοστίζει πιο πολύ το ρούχο από μένα. Σκεφτόμαστε με την ομάδα μου πριν από μήνες να παρουσιάσω κάποια άλλη εκπομπή, τέλος πάντων. Ήταν για μένα πρωτόγνωρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα πράγματα πήγανε όπως πήγανε. Το ευχαριστήθηκα δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Δογματικός δεν ήμουν ποτέ. Και είμαι πάντα ανοιχτός σε προτάσεις και σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξη τη δική μου, διότι εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής, εξελίξιμος.